Για πάμε στον κύριο Δοδονή. Δεν είναι αριστερά. Κύριε Δοδονή. Κοιτάξτε. Τώρα, τι έγινε χθες. Έχουμε μια μεγάλη νίκη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά όλοι, από ό,τι κατάλαβα χθες, κοιτάζουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, τι Πασόκ θα έχει την επόμενη μέρα, τι ηγεσία θα έχει την επόμενη μέρα, τι θέσεις θα αναπτύξετε την επόμενη μέρα. Γιατί κυβέρνηση δεν γίνεται. Ανανεώσατε την ηγεσία, αναβαπτίστηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και πραγματικά είναι πανίσχυρος πια. Αλλά από εκεί πέρα, το πώς θα πάμε από εδώ και πέρα έχει σημασία. Πολύ σωστά το ρωτάτε. Εγώ θυμάστε που βγήκαμε μαζί την Παρασκευή στο ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο του Sky, και σας είπα και την άποψή μου, την προσωπική, για το τι πρέπει να γίνει, ποια κατεύθυνση πρέπει να δοθεί από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι ένα πρόβλημα στη χώρα είναι η ανισότητα και η χαμηλή κοινωνική κινητικότητα. Σε αυτό το πρόβλημα η απάντηση πάντα είναι από το κέντρο. Ο Ανδρουλάκης θα πάει με τους άλλους μαζί. Οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο. Θα συνεργαστεί με τους υποψηφίους του. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε χθες το βράδυ, ούτε ο Ανδρουλάκης έχει 60, ούτε ο Δούκας 40. 40. Νέα ανθρωπογεωγραφία, λέει στο Πασόκ. Τι σημαίνει αυτό? Θυμάστε επίσης ότι σας λέω ότι το αποτέλεσμα δείχνει στην κατεύθυνση δημιουργίας μιας παράταξης. Δηλαδή ότι ο καθένας εκφράζει μια δική του εκδοχή, εξίσου έγκυρη του Πασόκ, και όλοι μαζί μπορούν να αποτελέσουν ένα όλον. Νομίζω πως ναι, η ουσία του αποτελέσματος, είναι σωστό αυτό που ελέγχθη, η ουσία του αποτελέσματος είναι ότι ξαναγινόμαστε παράταξη. Γιατί όλες αυτές και οι υποψηφιότητες, αλλά και οι άνθρωποι που συμμετείχαμε στο δημόσιο λόγο για τις εκλογές, αναδείξαν μια διαφορετική πτυχή ενός όλου. Και αυτό το όλο, έτσι όπως το βλέπω να διαμορφώνεται, είναι και συνεκτικό, δηλαδή κολλάνε τα κομμάτια μεταξύ τους, δεν είναι ότι είμαστε μια αλόκοτη σύνδεση. Και μπορεί να έχει ένα αφήγημα κυβερνητικό. Αλλά μιλάμε για ένα νέο Ανδρουλάκη πια, σήμερα. Νομίζω ότι δεν μιλάμε για τον Ανδρουλάκη που αμφισβητήθηκε με όλες αυτές τις αιτιάσεις για το κλειστό κόμμα, για τις έργα που δεν συνεδρίαζαν, για τις παρέες κτλ. Μιλάμε για έναν Ανδρουλάκη που έχει πάρει το μήνυμα και θα ανοίξει το κόμμα. Συμφωνώ, άμα το λέτε έτσι, κύριε Παυλόπουλο, έτσι όπως το θέτετε. Νομίζω ότι είμαστε σε μια καινούργια μέρα. Ναι, και νομίζω ότι μιλάμε εύκολα για ένα νέο Πασόκ. Αλλάζουν τόσο εύκολα. Όχι, κοιτάξτε, είναι ένα νέο Πασόκ. Δηλαδή η αρχηγή. Κύριε Παυλόπουλο, όταν ο Ανδρουλάκης ανέλαβε το κόμμα, το κόμμα ήταν σε μια κατάσταση κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις μας έλεγαν ότι μεταξύ πρώτων και δευτέρων εκλογών του 2023 εμείς θα είμαστε χαμηλά μονοψήφοι. Δηλαδή 6%, 7%. Αυτά δεν λέγαμε. Έτσι δεν είναι, αυτά δεν λέγανε οι δημοσκοπήσεις, αυτά δεν συζητούσαμε. Εντάξει, και το 12-13 δεν απογειωθήκατε κιόλας. Άλλο θέλω να πω. Λέω ποιες είναι οι προοπτικές κάθε φορά που αναλαμβάνεις πρόεδρος. Εγώ ξέρω ότι αναλαμβάνεις μια δουλειά, λες τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει, ποιος είναι ο στόχος. Άρα λοιπόν, όταν ανέλαβε ο Ανδρουλάκης την πρώτη φορά, η λογική ήταν ότι στις δεύτερες εκλογές του 23, γιατί ξέραμε ότι θα υπάρχουν διπλές εκλογές, θα είμαστε μονοψήφοι και δεν θα έχουμε καλό ποσοστό. Σας διαψεύδω. Καλά. Θυμάμαι πολύ καλά. Όταν εξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης, το Πασόκ είχε φτάσει σε δημοσκοπήσεις 17, 18, 20%. Καλά, δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει διαψεύδω από ένα δημοσιογράφο προς ένα πολιτικό. Μάλλον το ανάποδο έχει νόημα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λέτε, κύριε Δοδονή, σας λέω το αντικειμενικό γεγονός. Τι πάει να πει διαψεύδω? Ότι εσείς λέτε ότι σας λένε αμονοψήφιους και εγώ σας λέω ότι μόλις εξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπήρχε μια προσοχή αυτό. Το Πασόκ είχε φτάσει το 20% δημοσκοπικά. Ναι, δημιουργήθηκε μια προοπτική. Προφανώς, αλλά εγώ ξέρω. Σε επίπεδο εθνικής κάλπης πέσατε. Το ζήτημα της εθνικής κάλπης λοιπόν όταν ετέθη. Πάντα η ανάλυση την οποία κάναμε, γιατί το θέμα δεν είναι τι λέγανε οι δημοσκοπήσεις την πρώτη εβδομάδα, φαντάζομαι ούτε και τώρα. Έχει λίγο συνέχεια το πράγμα. Ήταν στις δεύτερες κάλπες του 23, τα πράγματα θα πήγαιναν δύσκολα. Τώρα λοιπόν η προοπτική στην επανεκλογή του είναι ότι το Πασόκ είναι ένας από τους δύο πόλους του πολιτικού συστήματος. Και εγώ έτσι θέλω να το βλέπουμε καταρχάς. Ότι το πολιτικό σύστημα. Και αναγκαστικά. Για να λειτουργεί. Για να λειτουργεί. Όχι μόνο γιατί ο άλλος διαλύεται, αλλά και γιατί νομίζω ότι εμείς δείξαμε μια σοβαρότητα. Εδώ κύριε Δημήτρη, πόσο νέος θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης από σήμερα? Γιατί, για παράδειγμα, χθες έκανε μια κίνηση, μια στρατηγική κίνηση ο κύριος Μητσοτάκης. Τον πήρε τηλέφωνο, του είπε: μπράβο Νίκο, συγχαρητήρια, σε περιμένω σύντομα να μιλήσουμε. Θα πάει ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί μέχρι τώρα είχε αρνηθεί καταγγέλλοντας τον Μητσοτάκη, λέγοντας ότι εγώ με αυτό που παρακολουθεί δεν έχω τίποτα να πω. Αυτό θα αλλάξει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν αλλάζει ο ρόλος πια του Πασόκ. Ο ρόλος του Πασόκ είναι ο άλλος πόλος. Και ο άλλος πόλος, ναι, στο πλαίσιο της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Ναι. Πώς αλλάζει αυτό, κύριε Δοδονή, ακριβώς? Να σας πω κάτι. Ναι. Έχουμε κερδίσει κάποιες εκλογές.
Ναι. Προσπαθώ να εκφράσω έναν κόσμο ο οποίο πήγε και ψήφισε. Λέω πώ αλλάζει ο ρόλο. Λέει ο κύριο Κοντοδή ότι στο πλαίσιο που αλλάζει. Θα πάει στο ραντεβού. Αυτό λέει ο κύριο Κοντοδή. Ναι, πώ λέω. Εντάξει, δεν κλαίνε κιόλα που κέρδισαν οι άνθρωποι. Όχι, λέω ότι κέρδισαν όσον αφορά τι εσωκομματικέ εκλογέ. Ο πολιτικό ρόλο στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό του Πασόκ. Άμα πάει στο Μητσοτάκη δεν αλλάζει. Αυτό περιγράφει αυτό. Αυτό πάντα το είχαμε αυτό το ραντεβού. Σας εξηγώ το εξής. Αποκτά μια θεσμικότητα διαφορετική. Ακριβώς εξηγώ ότι υπάρχει μια άλλη θεσμικότητα. Έτσι λέμε τώρα. Τι να γιατί σχολείς. Έχει αλλάξει η κατάσταση. Η κατάσταση έχει αλλάξει σε ποια κατεύθυνση. Εγώ σας έχω πει, έχω επικριθεί γι' αυτό, δέχομαι τις επικρίσεις, αλλά είναι άποψή μου ότι πάμε να χτίσουμε έναν άλλο πόλο. Θα είναι το Πασόκ. Το Πασόκ λοιπόν θα είναι. Θα είναι το Πασόκ πιο ρεαλιστικό σαφώς στην ανάγνωσή του σε επίπεδο χώρας. Διότι εδώ έχουμε ένα Πασόκ να λέει ότι η χώρα είναι διαλυμένη, κατεστραμμένη, έχουμε εθνική εντάξει, κατάθεση, πεινάει ο λαός. Δεν τα έχουμε πει αυτά. Αυτά λέτε. Όχι, όχι. Άμα πεινάει ο λαός, είναι διαλυμένη και κατεστραμμένη η χώρα, δεν πας πολύ παρακάτω. Είμαι πολύ σαφής. Γι' αυτά λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Άλλο είναι κατεστραμμένη η χώρα και άλλο έχουν διευρυνθεί σοβαρά οι ανισότητες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα. Διότι όταν γίνονται πλούσιοι πολύ πλουσιότεροι και υπάρχει ένα ζήτημα ευκαιριών, γιατί εμείς τι μας ενδιαφέρει, τι ενδιαφέρει πάντα, το δικό μας ιδεολογικό χώρο, δηλαδή από στο κέντρο και στην κέντρο αριστερά, η κοινωνική κινητικότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, οι ανισότητες και η κοινωνική κινητικότητα. Αυτό λοιπόν είναι το κέντρο της συζήτησης. Έχω μια ερώτηση στον κύριο Δουδόνη. Αγαπητέ Παναγιώτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει την άποψη ότι θα καθίσει μόνος του σε αυτή τη φάση να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να αναρωτηθεί ο ίδιος και να δώσει απαντήσεις προφανώς στον εαυτό του πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Τι συνέβη και φύγανε όλοι από δίπλα μου και μου την πέσανε μόλις ήρθε ένα ποσοστό στις ευρωεκλογές που δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό, εν πάση περιπτώσει. Όχι ότι υπήρξε καταστροφή στις ευρωεκλογές, για να είμαστε συνεπείς, απλώς ήταν ένα ποσοστό που δεν ικανοποίησε πλήρως. Τούρμπο, δεν το έκανε τούρμπο το Πασόκ. Αλλά δηλαδή την σχετική αυτοκριτική που ποτέ δεν έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Ποτέ. Διότι δεν ξέρω τι ζόρια είχε μπροστά στον καθρέφτη του, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης θα την κάνει. Νομίζω πως την έχει ήδη κάνει και... Δεν έχουμε ακούσει κάτι ως προς το αποτέλεσμα. Έκανε σπίτι, είπες, μόνος του. Ναι, όχι, δεν έχουμε ακούσει κάτι ως αποτέλεσμα. Αυτό περιμένουμε τώρα. Πριν από τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Πριν από τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη που πρέπει να ανταποκριθείτε το συζητώ. Τα δέχομαι όλα αυτά. Πρέπει να δείτε ποιον θα κάνει, τι θα γύρω του. Τα δέχομαι όλα αυτά. Περιμένετε να δείτε πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω κανένα μυστικό που δεν σας το λέω, αλλά βλέπω μια συγκεκριμένη αντίληψη για τα πράγματα. Πρωτοβουλίες που θα δείχνουν και μια ενωτική διάθεση και μια προσπάθεια πραγματικά να χτιστεί όλο αυτό σε γερά θεμέλια και να συνεννοηθείτε μαζί. Να ξανασυνεννοηθείτε. Μιλάω για το εσωτερικό του Πασόκ. Ναι, για να ξαναπεθείτε. Και ταυτοχρόνως να λειτουργήσουμε ως ο πόλος που είμαστε πια. Ο κύριος Δούκας έχει ρόλο στον Διαμέα. Πώς έχει, ως τι. Καταρχάς είναι δήμαρχος Αθηναίων. Και νομίζω ότι πρέπει να στηριχθεί στο έργο του. Ναι. Γιατί εγώ θέλω να είμαι τίμιος και το έχω πει και προεκλογικά, το λέω και τώρα. Είναι το άλλο μισό της παράταξης ο κύριος Δούκας. Η παράταξη έχει πολλές εκφράσεις και οι εκφράσεις αυτές αντανακλώνται και στα αποτελέσματα του πρώτου γύρου και του δευτέρου. Εγώ δεν τα πετάω του πρώτου γύρου. Με συγχωρείτε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Άννα Διαμαντόπουλου πήρε 20% ή ο Παύλος Γερουλάνος επίσης πήρε 20%. Θα αξιοποιηθούν οι άνθρωποι αυτοί τώρα για να το καταλάβουμε. Βεβαίως, δεν το συζητώ. Με τι τρόπο, ετοιμάζει, μαθαίνουμε σκιώδη κυβέρνηση, θα γίνει τέτοιο μοντέλο. Κοιτάξτε, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, νομίζω ότι το αγγλικό μοντέλο της σκιώδης κυβέρνησης είναι ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί. Άλιστα. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική θέση ενός βουλευτή. Καλά, τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει το δικό του σχεδιασμό. Αλλά αν με ρωτάτε ποιο συνταγματολόγο, νομίζω ότι είναι ένα σωστό μοντέλο. Γιατί πάει στη λογική της αντιπρότασης. Όταν λέμε σκιώδης υπουργός, σημαίνει ότι έχεις ένα χαρτοφυλάκιο και έχεις την αντιπρόταση. Αυτό που συζητάμε πάντα. Πάντως νομίζω ότι με αυτό το ρόλο των επαυξημένων που φαίνεται να έχει το Πασόκ την επόμενη μέρα, και επιτρέψτε να πω ότι η συμμετοχή δεν ήταν χαμηλή ούτε στον πρώτο ούτε στο δεύτερο γύρο. Μισό να σας πω. Πρώτον, το παράδοξο να παίρνει ακόμα 500.000 ψήφους στην κάλπη και να έρχονται να ψηφίσουν 300.000 είναι ένα ελληνικό παράδοξο. Έτσι, δηλαδή, είναι, νομίζω, δεν υπάρχει άλλη αναλογία ψηφοφόρων σε εσωκομματική διαδικασία σε σχέση με εθνική κάλπη στον κόσμο. Τόσο μεγάλη αναλογία. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία 400.000 είχαν πάει να ψηφίσουν και μετά πήρε 39%. Εδώ πήγαν 300. Και τρίτον, πάντα μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου, σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση και να δείτε στον κόσμο, υπάρχει μια διαρροή της τάξης του 30%. Γιατί εντάξει, δεν είναι όλοι στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή όλα πήγαν κατά τα προβλεπόμενα. Δηλαδή, άμα κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 2 μήνες. Άρα αισθάνεστε ότι μπαίνετε σιγά σιγά σε κυβερνητική τροχιά.
αισθάνομαι ότι μπαίνουμε σε μια κανονικότητα που θα μας κάνει να φτιάξουμε την αντιπρόταση που θα μας κάνει να κερδίσουμε τις εκλογές. αλλά θέλει δουλειά. Δεν πάει έτσι. Ούτε είναι θέμα μόνο προσώπων. Εγώ τα είχα πει εξ αρχής. Να το ρωτήσω. Να πω και κάτι ακόμη. Γιατί δεν έγινε αυτό. Γιατί δεν έγινε αυτό, συγγνώμη, Άρη. Γιατί δεν έγινε αυτό, κύριε Δεδουνή, επί Ανδρουλάκη μέχρι χθες και θα γίνει επί Ανδρουλάκη από σήμερα. Ο Ανδρουλάκης είχε 4 εκλογικές αναμετρήσεις να διαχειριστεί μέσα σε 2 χρόνια. Αυτό είναι μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Ταυτόχρονα είχε να διαχειριστεί 4 εκλογικές αναμετρήσεις με ένα κόμμα που έπρεπε να το μεγαλώσει. Μάλιστα. Και το μεγάλωσε σε ένα σημαντικό βαθμό. Δεν πρέπει να τα απαξιώνουμε. Σε επίπεδο εθνικής κάλπης, μάλιστα καθόλου. Δεν τα απαξιώνουμε. Έτσι. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, έχουμε μια πορεία, τον χρόνο. Με και το ΣΥΡΙΖΑ θα έχετε κάποια σχέση? Θα κάνετε αυτό που λέμε την ευρύτερη μεγάλη κεντροαριστερά, τη μεγάλη παράταξη κλπ. Ή δεν έχει νόημα πια? Κύριε Έτσι όπως κατά στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτά που έλεγα προεκλογικά τα λέω και μετεκλογικά. Αν ξέρετε ότι τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος του θέλει την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ και το θέλει ως ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει ως πόλος. Χωρίς τα κακά του παρελθόντος, γιατί υπήρχαν και πολλά κακά. Ο κυβερνητισμός, οι αυτοδυναμίες έχουν τελειώσει, κύριε Δεδουμή, και το ξέρετε πολύ καλά. Μα τώρα δεν ρωτάει κάτι άλλο, κύριε Σκονόμου, να εξηγήσει. Όχι, το λέει αυτό σε επίπεδο κυβερνησιμότητας προφανώς. Όχι, άλλο λέει. Να υπάρξει συνεργασία πια. Αυτό λέω. Ναι. Μιλάει για το ζήτημα των συγκολήσεων των λεγόμενων κορυφαίων. Τέτοιο ζήτημα δεν υπάρχει. Αυτόνομη πορεία, λοιπόν. Προφανώς, με διευρύνσεις, με ανοιχτά τα αυτιά μας σε αυτά που ζητάει η κοινωνία, χωρίς συγκολήσεις. Δεν έχει νόημα συγκόλληση, ιδίως έτσι όπως είναι η κατάσταση εκεί. Μάλιστα, Ελάρη. Δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα. Τίτλος. Αλφα. Αυτό που πρέπει να προσέξουν στο ΠΑΣΟΚ, προφανώς δεν περιμένουν να του το πω, είναι ότι γενικότερα η σοσιαλδημοκρατία δεν έχει καλά πατήματα γενικώς στην Ευρώπη. Άρα εδώ ο συνδυασμός για εκείνους που ονειρεύονται. Για εκείνους που ονειρεύονται και το μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο ΠΑΣΟ και τα λοιπά, μάλλον δεν βγαίνει, δεν προκύπτει εκ των πραγμάτων. Όποιος το ονειρεύεται, παιδί μου, δεν είναι ελεύθερο. Το όνειρο είναι ελεύθερο. Ευτυχώς και δόξα τω Θεώ. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι ο Στέφανος Κασελάκης, επειδή αυτοσυστήθηκε γνήσιο παιδί της αριστεράς από την Εκάλη και το Μαϊάμι, που έχει εντρυφήσει στα της αριστεράς, πάει να ανάψει ένα κεράκι, δεν ξέρω αν ανάβει κερί, και να πει ευτυχώς δεν μου πήραν το λαιμό, γιατί οι αριστεροί ξέρουν να παίρνουν λαιμό. Το ότι το πέταξαν. Λαιμό. Βαγγέλη μου, λαιμό. Κανονικό λαιμό. Οι αριστεροί ξέρουν να παίρνουν λαιμό. Τι είναι αυτό τώρα. Αυτό που λέω ότι το παρελθόν τη αριστερά είναι ότι εξαφανίζει. Έλα τώρα. Εμφυλιοπολεμικά τώρα πράγματα. Κανένα εμφυλιοπολεμικό. Ξέρουν να παίρνουν λαιμό οι αριστεροί. Μα ακούσουμε και κάποιου άλλου να λένε. Ξέρουμε και οι ηχίτε. Άντε να επιστρέψουμε σε εκείνο το πράγμα. Ό,τι θέλει, δεν έχω πρόβλημα. Ξέρουν να παίρνουν λαιμό οι αριστεροί τώρα. Διάβασε κλίμα πολιτικού κόμματο. Λέω λοιπόν. Ξέρουν να παίρνουν λεφτά. Να εύχεται ο Στέφανος Κασελάκης ότι έχει το λαιμό του στη θέση του. Διότι απλώς τον πέταξαν από το κόμμα. Είναι μια πρόοδος αυτή. Απλώς τον πέταξαν. Σε άλλες περιπτώσεις θα είχε εξαφανιστεί από την διαδικασία. Πάντως αυτό που ελέγχθηκε για την κρίση σοσιαλδημοκρατίας δεν είναι λάθος. Περνάει η κρίση σοσιαλδημοκρατία. Εγώ θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό αυτό που προσπαθούμε ως ΠΑΣΟΚ, γιατί πηγαίνουμε και αντίθετα σε ένα ρεύμα πανευρωπαϊκό και πάει καλά το πλάνο μέχρι τώρα. Εγώ νομίζω ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Και θα είμαστε ο άλλος πόλος για την ευστάθεια του πολιτικού συστήματος της Ελλάδας. Ο κύριος Δοντονής μας έδωσε πολλές ειδήσεις σήμερα. Έτσι, μας περιέγραψε όλο το νέο ΠΑΣΟΚ. Να το δούμε αυτό, να το δούμε, να το σχολιάσουμε στην πράγμαση που λέγαμε. Καλημέρα, πάμε σε διάλειμμα.